Σε λειτουργία μπήκε στην πλατεία Αγίου Θωμά στο Γουδί ο πρώτος από τους 20 υπογειοποιημένους κάδους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο Δήμο Αθηναίων. Οι κάδοι θα βρίσκονται 3 μέτρα κάτω από τη γη, κρατώντας μακριά τις οσμές αλλά και συμβάλλοντας στην αισθητική των περιοχών. Ο κάδος αυτός είναι ο πρώτος ο οποίος τίθεται σε λειτουργία από 20 που προβλέπεται να είναι τοποθετημένοι και σε λειτουργία μέχρι την περίοδο του Πάσχα. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο 100% από το ΕΣΠΑ. Προβλέπει την τοποθέτηση 20 υπογειοποιημένων κοντέινερ σε σημεία της πόλης που έχουμε μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων. Το κάθε κοντέινερ από αυτό μπορεί να αντικαταστήσει περίπου 40 κάδους και σε πλήρη εφαρμογή του το πρόγραμμα θα αφαιρέσει από την πόλη 800 κάδους, με αποτέλεσμα να είναι και καλύτερη εικόνα από άποψη αισθητικής, αλλά πιο εύκολα σε ορισμένα σημεία θα μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά η αποκομιδή των απορριμμάτων από αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Οι κάδοι χωρητικότητας 20 κυβικών μέτρων συμπιεσμένων σκουπιδιών λειτουργούν με σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου πληρότητας. Έτσι ενημερώνεται η υπηρεσία καθαρισμού για να οργανώνει την αποκομιδή, εξοικονομώντας χρόνο αλλά μειώνοντας και το κόστος. Στη συγκεκριμένη περιοχή, για παράδειγμα, κάνουμε αποκομιδή κάθε μέρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι κόστος και σε καύσιμα και σε εργατοώρες και σε προσωπικό το οποίο πρέπει να απασχολείται καθημερινά για να κάνει την αποκομιδή. Τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την περίπτωση θα πέσουμε σε αποκομιδή μέρα παραμέρα και ανάλογα και με την επέκταση του προγράμματος θα είναι μεγάλο το κέρδος, κυρίως ανθρώπινο δυναμικό και σε καύσιμα και υλικά. Ερωτηματικά υπάρχουν ωστόσο από τους πολίτες για τη λειτουργία και τη χρησιμότητα αυτών των κάδων. Νομίζω θα βοηθήσει, αρκεί να γίνει καλή εκμετάλλευση όλης αυτής της προσπάθειας. Υπάρχουν όμως κάποια ερωτηματικά. Καταρχάς, δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος για το πώς θα λειτουργεί αυτό. Μετά θα μπαίνουν σκουπίδια γενικής οικιακής χρήσεως ή θα μπαίνουν και ανακυκλώσιμα υλικά στον κάδο. Πράγματα για τα οποία δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος, καλό είναι να ενημερωθεί. Πιστεύω ότι είναι μια πρωτοπόρα κίνηση του Δήμου Αθηναίων. Ελπίζω να αποφύγουμε τους γεμάτους κάδους όπως βλέπετε γύρω-γύρω και τις οσμές των σκουπιδιών. Ευελπιστώ να το καταλάβει ο κόσμος, πρέπει να το δει. Θα τοποθετηθούν στην οδό Παπαδάκη Άντερσεν που τελείωσε χτες η εξκαφή. Στη Σύνη και γινή του, δίπλα στο γινήτιο νοσοκομείο. Στην πλατεία Κουμουνδούρου. Βουτάδων και Κωνσταντινουπόλεως στην περιοχή του Γκαζιού που έχουμε και εκεί μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ημιτού 123, στα 3 νεκροταφεία της πόλης για να εξυπηρετούν και τις ανάγκες που υπάρχουν στους χώρους αυτούς. Ελπίζουμε με τις ενέργειες τις οποίες κάνουμε να καταφέρουμε να τοποθετήσουμε και στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα και στην πλατεία Αττικής. Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο και το κόστος του θα φτάσει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το σύστημα αναγνώρισης υλικών θα δώσει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τα απορρίμματα που συγκεντρώνονται στην υπηρεσία καθαρισμού.